η προσωπική και η συλλογική ευθύνη των κοινοβουλευτικών ομάδων που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση και προσερχόμαστε στην ουσιαστική συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας αυτής κυβέρνησης. Θα μου επιτρέψετε όμως ένα πρώτο σχόλιο, διότι προφανώς είναι νοπή ακόμα η προεκλογική περίοδο και δεν την έχουμε ξεχάσει. Η σωστή κριτική που γίνεται προς το ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά των δανειστών αλλά και από την πλευρά των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ότι μένει σταθερός στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, προσιλωμένος στις επιταγές της δημοκρατίας και την ψήφο του ελληνικού λαού. Αλλά θεωρώ και εκτιμώ ότι αυτό δεν ισχύει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μένει ακόμα προσιλωμένο στη λογική είπα-ξήπα. Και εξηγούμε. Θεωρώ ότι όταν προεκλογικά το κυρίαρχο αίτημα, η κυρίαρχη επιχειρηματολογία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η κολοτούμπα έρχεται ή εν πάση περιπτώσει η χώρα οδηγείται σε μεγάλες περιπέτειες, σήμερα ακούμε ότι μία από τις πρώτες προτάσεις που τίθενται προς τη νέα κυβέρνηση είναι να ενσωματώσει στο πρόγραμμά της την θέσπιση και την θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Πώς γίνεται αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, όταν η προηγούμενη μνημονιακή θύελα, η μέγενη και η βάρβαρη κοινωνική πολιτική έστειλε 200.000 νέους από αυτή τη χώρα στην υποχρεωτική μετανάστευση και όταν 1,5 εκατομμύριο πολίτες δεν στερούνται απλά το ελάχιστο εισόδημα αλλά στερούνται το συνταγματικό τους δικαίωμα για εργασία, εκπαίδευση δημόσια και δημόσια υγεία. Επομένως, δεν έχει δεχθεί ο ελληνικός λαός λοβοτομή. Και ευτυχώς είμαστε ακόμα σε μια στιγμή και μια ιστορική συγκυρία που επιβάλλεται ο λαός να είναι ο μεγάλος εγγυητής αυτού του προεκλογικού και μετεκλογικών δεσμεύσεων αυτής της κυβέρνησης. Αλλά θα ήθελα, αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφοι, να πω ορισμένα πράγματα που αφορούν τη νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ορισμένες από τις προτάσεις που θεωρούμε ότι μπορούν να μπουν σε μια τροχιά το επόμενο διάστημα και δεν έχουν ιδιαίτερο κόστος, αλλά θα έλεγα ορισμένες από αυτές έχουν και μηδενικό κόστος και είναι ριζοσπαστικές στο χαρακτήρα τους αλλά και στο θετικό αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι εάν ακούσει ο ελληνικός λαός τον όρο εξοπλισμούς, ανατριχιάζει. Και ανατριχιάζει καλώς, διότι στην μεταπολίτευση από το 1974 μέχρι το 2010 η Ελλάδα έχει διαθέσει συνολικά για εισαγωγές οπλικών συστημάτων ποσά ισοδύναμα χωρίς τους στόκους μισό ετήσιο ΑΕΠ. Ανατακτά διαστήματα έρχεται στην επικαιρότητα το θέμα των στρατιωτικών προμηθειών, κυρίως όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και το προσωπικό όφελος ορισμένων και φορέων και προσώπων εντός και εκτός Ελλάδας από τις πανάκριβες εισαγωγές οπλικών συστημάτων. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όσα έχουν γίνει και έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτή τη χώρα τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε αναλύσει, αλλά ίσως δεν έχουμε δει όλο το φως και ολόκληρο το φεγγάρι. Υπάρχει ακόμα μια σκοτεινή πτυχή. Δεν θέλουμε να θυμίσουμε ότι ένας πρώην υπουργός βρίσκεται στη φυλακή και ένας άλλος αρχηγός κόμματος σήμερα βρίσκεται σε διερεύνηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, πέρα από τη σκανδαλοθυρική διάσταση που είναι μηδιακή, αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε μίντια και είμαστε Βουλή και πρέπει να αναλύουμε, να διδασκόμαστε και να παράγουμε θεσμούς και θωρακίσεις ηθικού, κοινωνικού και νομικού χαρακτήρα για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, το όλο θέμα της αγωγής των όπλων μένει στην αφάνεια και γι' αυτό εμείς έχουμε χρέος να προχωρήσουμε σε μεγάλες τομές, όχι μόνο κοινοβουλευτικές, αλλά και θεσμικά πλαίσια που θα δώσουν τη δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν το αυτονόητο, αυτό που κάνουν και σήμερα, είναι αξιόμαχες, να προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και της δημοκρατίας. Αλλά έχει μεγάλη σημασία, αγαπητές φίλες και φίλοι, να ανακαλύψουμε
ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία και γιατί το δημόσιο χρέος σήμερα αποτέλεσε και αποτελεί τη βασική αιτία εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης, αλλά και το βασικό όπλο των δανειστών μας, διότι από αυτούς προέρχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του συσσωρευμένου χρέους στη μεταπολίτευση για τις εισαγωγές οπλικών συστημάτων. Κατά την περίοδο συσσόρευσης του δημοσίου χρέους από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2010, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης, απόλυτα τεκμηριωμένο, η χώρα μας κυρίως εισήγαγε οπλικά συστήματα από τρεις σύμμαχες χώρες συνολικής αξίας χωρίς τους στόκους, όπως είπα πριν, το μισό ετήσιο ΑΕΠ σε τιμές του 1990, σταθερές τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους αντιστοιχεί στις δαπάνες για αυτά τα οπλικά συστήματα και τους στόκους που συσσωρεύτηκαν για την εξυπηρέτηση αυτών των αγορών. Πιθανά να είχαμε την ίδια αμυντική θωράκιση με το 1/4 των χρημάτων που έχουν ξοδευτεί και έχει δαπανίσει ο ελληνικός λαός και έχει πληρώσει με αίμα και δάκρυα, ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία να τονίσουμε ότι αυτή η νέα κυβέρνηση και η νέα πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει ως βασική προτεραιότητα τον κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων σε συνθήκες φτωχοποίησης και ανθρωπιστικής κρίσης του ελληνικού λαού. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία η μεγάλη και αποτελεσματική υγειονομική υποδομή που διαθέτουν οι ένοπλες δυνάμεις, και μέρος αυτής της υποδομής πρέπει να τεθεί στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε αυτούς που σήμερα δεν έχουν την δυνατότητα, δεν μπορούν να ονειρευτούν ή να οραματιστούν ότι μπορούν να επισκεφθούν ένα γιατρό στο κοντινότερο νοσοκομείο. Και όμως έχουμε συνεισφέρει και υπάρχει κοινωνική πολιτική. Δεν θα μηδενίσουμε τους προκατόχους και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως και στις καταστροφές, τις φυσικές και αυτές τις μέρες στον Εύρο, στην υπερχείληση και σε αυτό που έγινε στην Άρτα που ανέφερε η συναδέλφισσα Γεροβασίλη, υπήρχαν έτοιμες μονάδες για να συνδράμουν. Τάγμα μηχανικού στα Γιάννενα και το 4ο σώμα στρατού που μέρα νύχτα επί 3 μέρες οι στρατιώτες μας δούλεψαν πυρετοδός, σκάβοντας μεγαλύτερα φράγματα και αποτρέποντας την υπερχείληση να ξεπεράσει την καταστροφή που είχαμε με την εκένηση 2 χωριών. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι το ζήτημα της άμυνας είναι ένα κυρίαρχο θέμα σήμερα στην ανθρωπιστική κρίση και γι' αυτό οι ίδιοι οι ένστολοι, το ίδιο το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, που και αυτό είναι κομμάτι του ελληνικού λαού, δέχθηκε τα τελευταία 4 χρόνια μέχρι και 43% περικοπών των μισθών και των συντάξεων για τους απόστρατους. Επομένως, η απόφαση του ΣΤΕ, που δεν μπορεί να είναι, και το λέω ευθέως χωρίς λαϊκισμό, εκτελεστέ άμεσα, παρόλο που το λέει η δικαστική απόφαση, έχει σημασία με ποιο τρόπο θα συνομιλήσουμε με όλους τους φορείς, με όλο το προσωπικό, με την ηγεσία από πάνω μέχρι κάτω, προκειμένου αυτό να επουλωθεί, να υπάρξει επούληση των τραυμάτων, σεβόμενη πάντα την απόφαση του δικαστηρίου μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αφού βεβαίως η μεγάλη περιπέτεια της χώρας μας, που είναι να σπάσει τη μέγενη των δανειστών, τη μέγενη του χρέους, τη μέγενη του νεοφιλελευθερισμού και της άκρατης ιδιωτικοποίησης και νεοφιλελεύθερης πολιτικής που οδηγεί όλο και περισσότερα στρώματα της νεολαίας και των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα να μπουν στην ανεργία επί μονίμου βάσεως. Το δεύτερο ζήτημα που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η αμυντική βιομηχανία. 7 κρατικά εργοστάσια διασπαρμένα σε όλη τη χώρα που διαθέτουν πανάκριβα μηχανήματα, που διέθεταν τεχνογνωσία. Όταν όμως προχωρήσαμε σε αυτές τις οριζόντιες διαδικασίες εθελοντικής εξόδου των εργαζομένων, δεν πάρθηκε υπόψη ποτέ ποιοι φεύγουν, πώς φεύγουν, και επικράτησε η πελατειακή λογική και η πελατειακή σχέση. Με αποτέλεσμα σήμερα να τρέχουν παραγγελίες οι οποίες είναι αναγκαίες για τα έσοδα τα δημόσια της χώρας μας και του κράτους, αλλά να μην μπορούν να εκτελεστούν διότι έχουμε τα μηχανήματα αλλά δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό.
Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτές τις παραγγελίες που τρέχουν και είναι πολύ σημαντικές, όχι γιατί πρέπει να έρθουν έσοδα, αλλά γιατί αν αυτές οι παραγγελίες δεν εκτελεστούν στην ώρα τους, θα χαθούν πελάτες και δεν θα βρεθούν πελάτες ξανά εύκολα, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε όλο και μεγαλύτερη πελατεία στην αμυντική βιομηχανία, εκτός από την εγχώρια ανάγκη που έχουν ένοπλες δυνάμεις για τα οπλικά συστήματα, μέσα από την αμυντική και στρατιωτική διπλωματία. Οι πρεσβείες της χώρας μας δεν διαθέτουν οι περισσότερες στρατιωτικούς ακολούθους και θα έπρεπε να τους διαθέτουν για να μπορούν να προάγουν στη διεθνή διπλωματία και τα ζητήματα προσέλκυσης πελατών στην αμυντική βιομηχανία, διότι αυτό πραγματικά αποτελεί μεγάλη αναδόμηση ενός παραγωγικού μοντέλου στη βαριά βιομηχανία, που βεβαίως είναι και τα αμυντικά συστήματα. Συντονισμός χρειάζεται και κοινά προγράμματα μεταξύ των στρατιωτικών σχολών και των δημόσιων πανεπιστημίων, ώστε να συνεχιστεί η όσμωση και η διαδικασία μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στους αποφύτους, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και ξένους που έχουν μειωθεί αισθητά και δεν είναι μόνο η προστιθέμενη αξία σε χρήμα και σε οικονομικό κόστος, αλλά είναι και οι πρεσβευτές της χώρας μας που όταν έρχονται σε αυτές τις σχολές γυρίζουν πίσω στις πατρίδες τους εφοδιασμένοι, όχι καταρτισμένοι απλά, αλλά έχοντας γνωρίσει την ελληνική ψυχή και την ελληνική φιλοξενία. Κλείνοντας, δύο σημεία που νομίζω είναι πολύ σημαντικά. Έχει τεράστια σημασία η επιστροφή στο ΤΑΙΠΕΔ αυτών των ελάχιστων περιουσιακών στοιχείων που έχουν φύγει από τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι πολλά. Αλλά πρέπει να επιστραφούν για ένα και βασικό λόγο. Διότι αυτή η τεράστια ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να τεθεί σε συνθήκες φτωχοποίησης και ανθρωπιστικής κρίσης, σε μια συνέργεια μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχουν εγκαταλειμμένα στρατόπεδα, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τους φορείς, μαζί με τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, όχι μόνο για τους μετανάστες που δικαιούνται αυτά που δικαιούνται, αλλά και για τους Έλληνες πολίτες που αυτή τη στιγμή πληθαίνουν και γίνονται όλο και περισσότεροι στην ανέχεια. Άρα αυτή η περιουσία να τεθεί σε συνέργειες προς την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς. Μεταθέσεις. Και κλείνω με αυτό. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Θα σπάσουν οι αλυσίδες του πολιτικού συστήματος αν τελειώσει το βίσμα, όπως το λέει η νεολαία? Θα νιώθετε, αγαπητοί συνάδελφοι, απελευθερωμένοι από αυτή την πελατειακή σχέση που έχετε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον ορθολογικό καταμερισμό των στρατιωτών μας στην επικράτεια? Ή θα παραμένουμε στη λογική ότι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πελοπόννησος θα έχουν στελέχωση άνω του 200-300% και θα πηγαίνουμε στις παραμεθόριες περιοχές με πολύ μικρότερα ποσοστά στελέχωσης? Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αφορά μόνο την νεολαία, που δεν πρέπει να οδηγείται σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες λογικές, να παρακαλάει, αλλά να μπορεί, και γι' αυτό θα εφαρμόσουμε πιλωτικό σύστημα σε συνεργασία με την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπου όλα τα κόμματα θα έχουν την δυνατότητα αυτό το πιλωτικό σύστημα, που θα περιλαμβάνει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του καθενός, αυτή να εξετάζεται, να περνάει από ένα σύστημα που θα έχει απόλυτη διαφάνεια και θα μπορεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να ελέγχει και ενδεχόμενα να τιμωρεί αυτούς που το παραβίασαν. Έχει τεράστια σημασία να απεμπλακούμε από αυτή την πελατειακή δομή και λογική που μόνο κακό κάνει στην οτροπία του λαού μας, στην οτροπία της νεολαίας, αλλά δημιουργεί και τεράστια προβλήματα αποτελεσματικότητας στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα λεπτό ζητάω, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω. Επομένως, εάν εμείς θα με ρωτήσετε ποιες είναι οι πιθανότητες και ποια είναι τα στατιστικά ποσοστά που θα δύναται να πετύχει αυτό, ενδεχόμενα λίγα. Αλλά η πολιτική μας βούληση είναι 100%. 100% και πρέπει να είναι ολόκληρου του πολιτικού συστήματος και αυτής της Βουλής, προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτόν τον αταλάντευτο δρόμο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, επειδή
ακούγεται όρος Ευρώπης και δεν είναι μόνο ο γεωγραφικός ο όρος, αλλά η Ευρώπη, επειδή αποτελεί ένα πεδίο γεωπολιτικών, ταξικών και κοινωνικών συμφερόντων που εκφράζονται με πολιτικές δυνάμεις και πολιτικούς συσχετισμούς. Να μην μιλάμε αφηρημένα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συμφωνία γέφυρας μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι σίγουρο, διότι το όραμα και η πιστή εφαρμογή του μνημονίου από τις παλαιότερες κυβερνήσεις δεν μπορεί να παντρευτεί, δεν μπορεί να εναρμονιστεί, δεν μπορεί να είναι σε κοινό δρόμο και σε κοινή στόχευση με τα οράματα αυτού του λαού, με τις δεσμεύσεις αυτής της κυβέρνησης που πρέπει να συνεχίσει αταλάντεστα στο δρόμο να επαναφέρει την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας, την εθνική και λαϊκή κυριαρχία και την ουσιαστική δημοκρατία. Επικαλέστηκαν πολλοί συγγραφείς και φιλόσοφοι. Θα επικαλεστώ τέλος τον Εδουάρδο Γαλεάνο, όταν ρωτήθηκε από έναν αγρότη σε έναν κάμπο τι είναι η ουτοπία. Του είπε, δεν ξέρω αν θα σου απαντήσω και θα με καταλάβεις, αλλά έχει σημασία να κοιτάς μπροστά, να περπατάς αταλάντευτα και να κοιτάς τον ήλιο ψηλά τον ουρανό. Διότι μέχρι τώρα πήγαμε μπουσουλώντας προς τα πίσω. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ουτοπία ούτε όραμα. Εμείς επιλέγουμε αυτός ο λαός να σταθεί όρθιος, να σταθεί δυναμικά στην πλευρά εκείνη της όχθης του ποταμού με, με όλους τους λαούς της Ευρώπης που ακόμα δεν έχει ακουστεί η πιο ηχηρή φωνή τους. Είμαστε στο ξεκίνημα. Αλλά αυτό το ποτάμι θα ξεχυλήσει και δεν θα εκενωθούν χωριά. Θα εκενωθεί ο νεοφιλελευθερισμός από την κοιτίδα που τον γέννησε μέσα στο Βερολίνο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.